Καλησπέρα σας. Οι κάμερες του Αντένα απόψε θα σας δείξουν σε παγκόσμια αποκλειστικότητα ρεπορτάζ του Γιάννη Νικολόπουλου από τη Μόσχα για το πού θα πάει και ποιοι θα χρηματοδοτούν τον Κορμπατσό φεύγοντας από το Κρεμλίνο. Τις δηλώσεις Κούβελα για την επερχόμενη αλλαγή του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων, το σκουπιδαριό μέσα στο οποίο θα κάνει Χριστούγεννα η Αθήνα, την καταδίκη του πατέρα που αλυσόδαινε το γιο του, μας μιλάει η δασκάλα που δύο τσαντάκιδες για 10.000 της τράβηξαν μαχαιριά στο μάτι. Ακόμα έχουμε το περίφημο βίντεο κλιπ με τα πιο παράξενα σπαρταριστά αθλητικά συμβάντα του 91. Αυτά και άλλα πολλά στα νέα του Αντένα στις 8.30. Ο Γιάννης Νικολόπουλος από τη Μόσχα αποκαλύπτει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα του Αντένα τις επόμενες κινήσεις Κορμπατσόφ. Πού θα πάει, τι θα κάνει και ποιοι θα το χρηματοδοτούν φεύγοντας από το Κρεμλίνο. Ο Κούβελας ανήγγειλε αλλαγές στον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων. Θα σας αποκαλύψουμε με πλήρη στοιχεία τι αποφάσισε η κυβέρνηση για τα χρέη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων των αγροτικών συνεταιρισμών. Θα σας δείξουμε το σκουπιδαριό μέσα στο οποίο θα κάνει Χριστούγεννα η Αθήνα. Εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου δηλώνουν ότι ο Τρίτσης δεν έχει λεφτά, λέει, για έξτρα βάρδιες και τα σκορπάει σε δεξιός και ταξίδια. Ακόμα, μας μιλάει η δασκάλα που δύο τσαντάκιδες για 10.000 της τράβηξαν μαχαιριά στο μάτι. Στιγμιότυπα από τη δίκη του πατέρα που αλυσόδαινε το γιο του. Ρεπορτάζ από τις δύο ληστείες σε πριζουνίκ και σε ένα χειροδανιστήριο. Έχουμε το περίφημο βίντεο κλιπ με τα πιο παράξενα σπαρταριστά αθλητικά συμβάντα του 91. Αυτά και άλλα πολλά στα νέα του Αντένα στις 8.30.